δούμε για το bullying το οποίο υπέστη ένα παιδάκι 14 ετών. 14 ετών στο ίδιο το σχολείο. Όπου εκεί υπήρχε και η κακοποίησή του, αλλά και τον είχαν αναγκάσει να κάνει χρήση κάναβης. Αγγελική Λαρίου έχει όλο το ρεπορτάζ για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση, η οποία σοκάρει για μία ακόμα φορά τους γονείς και όλους εμάς με τα όσα έγινε για αυτό το παιδάκι. Ναι, μια κόλαση περνούσε το 14χρονο αγόρι στο Κοροπή. Συστηματικό bullying αντιμετώπιζε από άλλους ανήλικους. Ένας 15χρονος κατηγορείται για βιοπραγίες σε βάρος ανηλίκων και σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία, ναι, ο 15χρονος μαζί με άλλον έναν 16χρονο μαθητή προέβαιναν τα τελευταία 3 χρόνια σε συστηματικό εκφοβισμό αυτού του 14χρονου μέσω εξύβρισης, απειλών, πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών και εντός αλλά και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Αλλά και μέσα στο σχολείο γινόταν όλη αυτή η κόλαση που ζούσε το παιδί, αλλά και εκτός του σχολείου. Ακριβώς. Οι αστυνομικοί παράλληλα εντόπισαν και το δεύτερο μαθητή που εμπλέκεται στο συμβάν, ναι, ο οποίος προσήχθη, εξετάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου. Το τελευταίο μάλιστα περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν ένας από τους κατηγορούμενους για ακόμη μία φορά έβρισε και ξυλοκόπησε το 14χρονο. Μέσα στο σχολείο. Έτσι έγινε η καταγγελία στην Ελλάδα, η οποία μετέβη στο σημείο και συνέλαβε το 15χρονο, ενώ λίγες ώρες αργότερα στο τμήμα προσήλθε και ένας ακόμη συμμαθητής του, παρακαλώ. Οι γονείς εμφανίστηκαν. Γύρω το ζήτημα. Τι είπαν οι γονείς. Τι είπαν οι γονείς των δραστών. Και τι έκαναν οι αρχές με τους γονείς, οι οποίοι γονείς έχουν ευθύνες ποινικές. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, το παιδάκι, το 14χρονο, ζούσε ένα δράμα εδώ και καιρό στο σχολείο. Πόσο καιρό ζούσε το δράμα. Και για ποιο λόγο μόλις τη Δευτέρα έγιναν οι απαιτούμενες διαδικασίες και όχι νωρίτερα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν συλληφθεί, είχε προσεγγίσει από κοινού με το συνομήλικό του και άλλο παιδί παθόντα που ανέμενε σε στάση λεωφορείου και υπό απειλή μαχαιριού. Άκουσαν, τον οδήγησαν σε παρακείμενο σημείο και βιοπράγησαν εναντίον του με σκοπό να τον εξαναγκάσουν να κάνει χρήση κάναβης. Άρα και ναρκωτικά και με το μαχαίρι. Δηλαδή πήραμε το μαχαίρι και τον έβαλα με το ζώο να κάνει χρήση κάναβης. Και δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτοί είχαν λοιπόν σύστημα να κάνουν αυτή τη δουλειά οι πιτσιρικάδες. Να τραβάνε μαχαίρια και να τα ρίχνουν πού στους μαθητές τους.